Είμαστε λέει τώρα ελεύθεροι. Το έχουν πει και στι ειδήσει. Ότι πέτυχε η επιχείρηση ελευθερία. Στην αρχή εγώ δεν κατάλαβα. Λέω τι ελευθερία. Ελευθερία για να αποκτηθεί. Προποθέτω ότι έγινε κάποιο πόλεμο, έγινε κάποιο αγώνα και απέκτησε την ελευθερία σου. Λέω, τι αγώνα ή πόλεμο έγινε. Δεν κατάλαβα. Διότι εγώ ξέρω ότι ήρθε κάποιο, μα κλείδωσε σπίτι, καθίσαμε στον καναπέ ανάμιση χρόνο και μετά ήρθε μα ξεκλείδωσε, μα δείτε βγείτε έξω, είστε τώρα ελεύθεροι. Ζήτω ελευθερία. Δεν κατάλαβα τι είχε γίνει. Μέχρι που ήρθαν δημοσιογράφοι ενό τοπικού καναλιού του Ευρωπαϊκού Αττική, εδώ να με πάρουν συνέντευξη για να με ρωτήσουν πώ πολέμησα ω κοβιτίστα τον κορονοϊό. Κοβιτίστα είμαι εγώ, ο οποίο απέκτησα τον ιό του COVID. Λοιπόν, και όταν του εξήγησα πώ το αντιμετώπισα, με θεώρησα μεγάλο ήρωα. Και εγώ του είπα ότι είχα ένα μαραφέτη που το λένε οξύμετρο, έβαζε, έβαζε, έβγαζε, έβαζε το δάχτυλο μέσα κάθε μισή ώρα. Δηλαδή το έβαζε, έβγαζα το δάχτυλο, κάθε μισή ώρα, ή το είχα βάλει και το είχα βγάλει τουλάχιστον 48 φορέ στι 24 ώρε την ημέρα. Αυτό το θεώρησα πολύ σημαντικό. Πολύ δύσκολο να μπαίνω, βγαίνει το δάχτυλο σε ένα μαραφέτη μέσα. Μετά του είπα ότι του εξήγησα ότι έπαιρνα όλε τι βιταμίνε μου για να ενισχύσω το ανισοποιητικό μου σύστημα. Έπαιρνα βιταμίνη D, έπαιρνα βιταμίνη B, έπαιρνα βιταμίνη C, έπαιρνα βιταμίνη B, B, έπαιρνα βιταμίνη μου, έπαιρνα βιταμίνη μου, μου, έπαιρνα ξύ, έπαιρνα νύ. Όλε τι βιταμίνε τι έπαιρνα. Αλλά το βαρύ πυροβολικό το οποίο αντιμετώπισα τον COVID και το διέλυσα ήταν το φα διότι μου έχει πει. Η... η γιατρός μου θα τρώς καλά θα τρώς πολύ καλά. Και εγώ άρχισα, έτρωγα κουτοσούβια, έτρωγα κουκορέτσια, έτρωγα παστορμάδε, γαρδούμπε, κοτόπουλα, πιφτέκια. Έτρωγα, έτρωγα. Αλλά επειδή μου μόνο μου εδώ, με προμήθευε, το, το με προμήθευε πυρομαχικά ο φίλο μου, ο κοινοτάρχη Αθανάσιο Πολίτη, ο κοινοτάρχη του χωριού Σικαμίνου Οροπού Αττική, ο οποίο ερχόταν στα κλεφτά με κίνδυνο τη ζωή του, ξεπερνούσε τι ενέδρε, ξεπερνούσε τι νάρκε που έβαζε ο κορνιό, και ερχόταν πήρε μου κρυφά και με προμήθευε και μου δίνε κοκορέτσια, μου δίνε αρνιά, μου δίνε τα πάντα και μου έλεγε Αγόρι μου, φάε σήμερα δυο κυλάκο κορέτσι θα αντέξει, θα αντέξει. Και με ψήκωνε, με ψήγωνε Έβαλε το αποστακτήρα μπρο, έφτιαχνε τσίπουρο, έφτιαξε κρασί. Μου δίνε τσίπουρο, μου δίνε κρασί. Εγώ έπεινα, έπεινα εντωμεταξύ ζαλιζόμουν, στριφογύριζα και ο Κορνιός ζαλιζόταν. Δεν μπορούσε να πετύχει, ζαλιζόταν και αυτό και με του. Πόλεμο, διατό πόλεμο. Στο τέλο όμω τον έφαγα λάχανο τον κορνιό με τι, με παστορμά 1236 γραμμάρια, παστορμά κυπριακό. Μόλι έφαγα Ξετινάχτηκε, σηκώθηκε και έφυγε. Μα τι μιλάμε, τι κολοκοτρόνη μιλάμε, τι δερβενάκια, τι γράμμο, τι βίτσε, τι αλβατικό μέτωπο, τι μα τώρα τη μάχη του Σαλαμίνα, τη ναυμαχία τη Σαλαμίνα και μάχη του. Εδώ μιλάμε για πόλεμο, να κάνει τον καναπέ για μέρες και να τρως και να τρως και να τρως. Συνέχεια. Λοιπόν, όλα αυτά Τελικά, μόλι τα είπα στου δημοσιογράφου, με τίμησαν. Ε, αυτά δημοσιεύτηκαν σε, σε όλο τον τοπικό τύπο. Θεωρήθηκα ήρωα και η κοινότητα σε καμία οροπού Παρακαλώ, όχι με απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου, με δημοψήφισμα και με ποσοστό 158% έκρινε, με έκρινε ήρωα και θεώρησε να φτιαχτεί πρωτοεμή μου στην πλατεία, εκεί στο Συντριβάνι, δίπλα από την ψησταριά του Λεμπούση. Επειδή όμω εγώ δεν ήθελα όποιο όποιο τη χάρπα στου τώρα γλύπτε να μου βάλει, να μου κομπανάει την πέτρα, να φτιάξει τη φάτσα μου εκεί στην πλατεία, και αφού έχω φίλο το μεγαλύτερο διεθνού φίμη ε, γλύπτη που είναι στην Κύπρο, το Κύπρο, το Φίλιππο το, το Γιαπάνη, του παρακάλεσε να εγκριθεί το κονδύλιο και να μου φτιάξει την πρωτομή ο φίλο μου ο Φίλιππο ο, ο Γιαπάνη. Και με δεύτερο δημοψήφισα, με πλειοψηφία 163%, Εγκρίθηκε και το κονδύλι και να το φτιάξει ο Γιαπάνη. Αφού το είπα όμω στον φίλο μου, το Γιαπάνη, ο Γιαπάνη μου είπε: Κοίταξε, για να έχω σωστή έμπνευση για την αγωνιστικότητά σου, για την δραστηριότητά σου, για τον ηρωισμό σου, για όλα αυτά, για τη σκηνή σου, πρέπει να γίνει μια αναπαράσταση του πολέμου για να μπορέσω να εμπνευστώ και να απεικονίσω κατά το δυνατόν καλύτερο. Το, 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 να σε απεικονίσω την πρωτομή. Και κατέβηκα κάτω στη Λεμεσό και έβαλε ο Γιαπάνη εκεί μια ψυσταριά και έριξε πάνω και αρχίσαμε να τρώμε μαζί. Έριξε πάνω ό,τι θέλει, κρέατα, αρνιά, γουρούνια, τα πάντα και αρχίσαμε να τρώμε μαζί για να εμπνευστεί από του αγώνε μου. Και ε, ε, με παρακολουθούσε. Αλλά ρε παιδί μου, έχει περάσει ένα μήνα και ακόμα δεν εμπνευστεί και ο Γιαπάνη ο φίλο μου και ακόμα τρώμε. Ε, τι να πω.